Πέρσι πάνω μου ακριβώς το ίδιο είχε γίνει. Όχι, δεν είχε γίνει πέρσι. Πέρσι δεν υπήρχε αυτό το reality του να αποχαιρετήσουμε τους γονείς μας ή τους δικούς μας φίλους. Είχαμε πάει στο ξενοδοχείο και απλά αποχωρήσαμε με το αυτοκίνητο. Αυτό απλά. Δεν υπήρχε. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, παιδιά, ποιος έκανε πρώτα σιγά μου. Α, πρώτα σιγά μου έκανε ένας παίχτης που είναι πρωταθλητής κοπηλασίας, ο Γιάννης Τσίλης, στην εκλεκτή της καρδιάς του και αποφάσισε τελευταία στιγμή. Αναπάντεχα. Τον βλέπουμε εδώ. Να τύσει μπροστά τη. Ο Γιάννης Τσίλης θες από τους πολλούς που είχαν τατουάζ. Όχι, δεν είχε τατουάζ. Okay. Ήταν ο μοναδικός που δεν είχε τατουάζ. Και δεν ήταν και πολύ φετόνι. Είπε ότι δεν ήθελε να αφήσει εκκρεμότητες ο άνθρωπος πριν φύγει. Λοιπόν, και έκανε και βγήκε να το κάνει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες τη στιγμή που. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως γενικά. Η καρδιά του είναι η Λένα Γελαδοπούλου, επειδή την βρήκα. Είναι πρωταθλήτρια motocross, να σας πω. Πολύ ωραία. Και είναι και από τις λίγες γυναίκες που κάνουν motocross και πολύ σύντομα. Ζήνουν μαζί τα παιδιά ούτως ή άλλως. Έχουν ένα σκυλάκι, ένα λυκόσκυλο στο σπίτι τους και σου λέει: τώρα πού να την αφήσω την Έλενα με το λυκόσκυλο. Σας κάνω και την πρώτα σιγά μου να περιμένεις απιστή Πινελόπη πίσω. Να είναι χαρούμενη, να είναι χαρούμενη φεύγοντας από την Ελλάδα. Βλέπουμε και τη Λάουρα με το Μιχάλη. Λοιπόν, η Λάουρα έπαιξε πάρα πολύ και τα δάκρυα της Λάουρας. Επίσης, έχω σου πω ότι έπαιζε και στο Twitter. Γέλασα πάρα πολύ. Ποια είναι η χειρότερη, η Λάουρα ή η Χατζίδου. Η Χατζίδου ή η Λάουρα, ξέρεις ποια. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ για τον από που τον αποχαιρέτησε λοιπόν. Με δάχτυλο, του λέει που θα με αφήσει μόνη μου, του είπε. Δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ τη Λάουρα να εκφράζεται δημόσια για τον Μιχάλη Μουρούτσο. Μόνο φωτογραφίες τους από κοινές εμφανίσεις. Τώρα η παραγωγή του Survivor φαίνεται μπήκε μπροστά. Απέφευγε τις συνεντεύξεις και τις τηλεοπτικές, αλλά και σε περιοδικά να μιλάει για τον Μιχάλη Μουρούτσο. Και ο Μουρούτσος δεν είχε μιλήσει ποτέ για τη Λάουρα, αλλά όταν ήταν στο παιχνίδι την υποστήριζε με ένα πολύ διακριτικό τρόπο. Ναι, αλλά όταν το βλέπουμε τηλεφωνο... εδώ. Βλέπουμε εδώ ότι η παραγωγή τους έπεισε έτσι, να δείξουν τις σχέσεις τους έξω και να κλάψουν και να αγκαλιαστούν, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε ποτέ. Είδαμε συμφωνώ. Τον ορισμό του reality σε αυτή τη σκηνή. Σαν ήταν Big Brother, θέλουν να εκμεταλλευτούν τις προσωπικές ζωές των παικτών και ειδικά του Μιχάλη Μουρούτσο που είναι και δημόσιο πρόσωπο. Και μάλιστα την ώρα που το Survivor ξεκινούσε, η Λάβα ανέβασε και κάτι στο Instagram, παιδιά. Βεβαίως, ανέβασε αυτή την φωτογραφία. Μιχάλης for Survivor και να σας πω ότι δεν το έβλεπε μόνη της στο Survivor. Ήταν παρέ και με άλλους παίχτες. Με την Ευρυδίκη την Βαλαβάνη, με τον Κώστα Βασάλο, με τους φίλους. Εσύ δεν ήσουν εκεί. Όχι. Γιατί? Πέρα από τα gossip και όλα αυτά που συζητάμε, ήθελα να πω ότι γενικά το Survivor που είδαμε εχθές δεν ήταν Survivor. Ήταν μια πολύ κακή εμπορευματοποίηση ενός πολύ δυνατού project, το οποίο μπήκε πολύ άγρια στην αγορά πλέον, με πολύ καλούς χορηγούς. Πράγμα που αναλώνει όλη την πραγματικότητα και του reality. Και γι' αυτό. Γιατί το λες αυτό. Γιατί είδαμε. Ρούχα τα οποία φορούσαν όλοι τα ίδια ρούχα με συγκεκριμένες μάρκες που εμείς δεν τις φορούσαμε. Δεν είχατε και εσείς δεν είχαμε μάρκες. Ποτέ τέτοια. Όχι. Αυτό υπήρχαν εργαλεία συγκεκριμένα. Αυτό φυσιολογικό είναι για να βγουν τέτοια project. Ακριβώς. Χρειάζεται παραγωγή, χρειάζεται κάποιος χορηγός. Χορηγός. Συμφωνώ απόλυτα. Από εμπορευματική. Από εμπορευματοποίηση. Ο Φραουλίτσας φορούσε ένα πολύ χαμό. Από την πλευρά της εμπορικής, από εμπορικής πλευράς όντως είναι σωστό. Όμως αυτό είναι κακό για το τηλεοπτικό κοινό. Γιατί παράδειγμα το σπίτι που κερδίσαν οι μαχητές ήταν ένα σπίτι φτιαγμένο από μια μεγάλη εταιρεία. Η καλύβα, ναι. Η οποία εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Εμείς φτιάχναμε μόνο με τα φύλλα τα τυχόματα. Ήταν έπαθλο πάνω. Ήταν έπαθλο. Και εμείς είχαμε έπαθλο. Το πρώτο που κερδίσαμε το σπίτι μας, το οποίο ήταν τέσσερις κολόνες και εμείς βάζαμε τα φύλλα, το reality, πώς θα τα κόψουμε και όλα. Άρα σου φάνηκε και λίγο πιο εύκολο. Ήταν πιο επαγγελματικά δομένο για. Επειδή ξέρεις και από τηλεόραση, ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο. Όχι, δεν μπορούσε να είναι το ίδιο, όμως. Θα έπρεπε να υπάρχουν ενδιαφέροντα. Θα έπρεπε να επενδύσουν όμως σε πράγματα τα οποία κάνουν πιο άμεσο το κοινό. Και όχι το κοινό να βλέπει κάτι το οποίο τους φαίνεται ψεύτικο και εικονικό. Γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει. Και στημένο. Και στημένο. Οπότε όλο αυτό θα γυρίσει κάποια στιγμή μπουμέραν. Όταν για παράδειγμα θα δείτε και από το τρέιλερ του σημερινού επεισοδίου ότι ο στόχος για παράδειγμα είναι ο ίδιος που κάναμε και εμείς πάλι, βλέπεις την ίδια εικόνα. Και αν όλος τη βαρυθεί από την πρώτη φορά. Τότε αυτόματα αυτό 6 μήνες θα σε κουράσει. Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Σε κάποιους έμοιαζε η ίδια εικόνα χωρίς εσάς και όπως σας είπα, ακριβώς. Σας ψάχνανε παντού σε όλα τα social.